υπάρχουν παραταμένες ενέργειες που γίνονται μέσα στην κατασκήνωση αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουν ξεκινήσει από το 2021 και γίνονται κάποιες εργασίες, όπως είναι η συντήρηση των κτηρίων, ειδικά της τραπεζαρίας, της οροφής με κεραμίδες, κολόνες και ό,τι άλλο υπάρχει. Έχουν γίνει συντηρήσεις κουφωμάτων στις δουαλέτες. Έχει γίνει ένας τεταμένος καθαρισμός, καλοπισμός και απομάκρυση επικίνδυνων κλαδιών και πάνω από το κτηρίο και γενικά σε όλη την κατασκήνωση. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γύρω στα 30 στέμματα, είναι πολύ μεγάλος χώρος. Ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται πολλή δουλειά για να έρθει σε μια κατάσταση που θα μπορούν να υπάρχουν αρκετές ασφάλειες σε θέμα της δομής εκείνης που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή προχωράμε πάμε σε εργασίες όπως για ηλεκτρικά, υδραυλικά και άλλες εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Και βέβαια θέλει αρκετές συντηρήσεις των οικίσκων των ξύλων που υπάρχουν εκεί, που είναι 7 σπιτιά, συν της κουζίνας. Θέλει μια, όπως μας έχει υποδείξει και η πυροσβεστική, μια επέκταση του συστήματος της πυρόσβεσης σε όλη τη δομή. Και γενικά όλα αυτά προχωράμε στο να ευελπιστούμε και σίγουρα θα είμαστε σίγουροι το 2023 να ανοίξουμε την κατασκήνωση όσο ασφαλίστερα μπορούμε να την κάνουμε. Τώρα, υπάρχουν κάποιες γραμμές κόκκινες, να τις πω έτσι, από το Υπουργείο Εργασίας εδώ και πολύ καιρό, στο οποίο δεν είχαν γίνει τίποτα και τώρα εμείς έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και τις δρομολογούμε. Προσωπικό μου όνειρο είναι να γίνει και η κατασκήνωση ένα τουλάχιστον μεγάλο κομμάτι προσβάσεων των ατόμων με αναπηρία. Έχω συζητήσει, έχω μιλήσει, έχουμε μιλήσει και με άνθρωπο και αρχιτέκτονα και μηχανικό του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο για την υλοποίηση, ώστε και να έχουμε μια συνολική κατασκήνωση και προσβάσιμη και ασφαλίστερη για τα παιδιά μας.